Μια παρένθεση μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Η ιστορία με τον Ρόζο Μοντάνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι ακριβώς η ίδια ιστορία που συμβαίνει με τις σκουριές. Είναι ανοιχτό τελείως το ρηχείο και το χωριό το οποίο λέει ουσιαστικά τους υποχρεώσαν να απαλωτριώσουν τα οικόπεδά τους για να τα πάρει η εταιρεία. Και ίσως για τον κόσμο να καταλάβει την αντιστοιχεία, σκουριές είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ακόμα. Οι σκουριές το χαρίζαν να το βάζουν. Ήταν δημόσια παράδοση 65.000 ευρώ και από εκεί και πέρα μπορούν να προχωρήσουν αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Αυτό γίνεται και στη Ρώσια Μοντάνα και στις σκουριές. Ήδη έχουν βγάλει κάποια κτήματα που πρέπει υποχρεωτικά να απαλωτριωθούν γιατί βρίσκονται μέσα στα δικαιώματα. Λοιπόν, εδώ είναι μια καλή με μέρος της Διαμαρκετικής Επιτροπής κατά των εξορίξεων του Χρυσού στη Θράκη. Σε πολύ στενή συνεργασία με τα παιδιά στην Ελλάδα, έχω κάνει δύο ταινίες για το θέμα της εξόρυξης του Χρυσού κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο. Απλώς μιλώ με τα λόγω γνώσεως, δηλαδή για το θέμα των εξορίξεων. Έχει κάνει και την ταινία, αλλά δεν θα το δείξουμε κάποια άλλη. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, δεν μπορούσα να συγκρατήσω πάρα πολλά. Σε σχέση με την πρώτη εξήγηση που έγινε από κάποια κοπέλα, νομίζω. Ναι. Βασίστηκε πάνω στην έρευνα του Blue Zones. Νομίζω ότι αυτό η έρευνα αυτή, τα δημοσιεύματα και τα μαθήματα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι πιο πολύ είναι σήμερα από το φαντασιακό παρά σήμερα από τη πραγματικότητα. Η δημογραφική έρευνα έγινε από το 1991 μέχρι τώρα. Μελετήσανε τις διεξαιρετικές πράξεις από το 1991 μέχρι τώρα. Δεν είναι κάποια επιστημονική σοβαρή δουλειά δημογραφική για να δούμε ακριβώς τι κάτοικοι της Ικαρίας πόσο ζουν. Μια δημογραφική έρευνα που είναι πολύ πιο πολύ προχή και απαιτεί τουλάχιστον θα έπρεπε συγκεκριμένα έρευνα ξεκινάει από τις αρχές του προσβολή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια τεκμηριωμένη έρευνα. Επίσης, αν θέλετε, παράλληλα από την έρευνα, την στατιστική έρευνα, να βγαίνει και η περιφέρεια πάνω και άλλη παράγοντα που είναι μεγάλη και παραδέχτη. Μάλιστα, σήμερα στο τέταρτο μίλησα με μια καθηγήτρια του Ταβλού του Καμπανιστριακού, η οποία τώρα θα συγκρίσει με μετά τα ληξιαρχία τη Ικαρία 13, αρχή γενομένη από το 1901. Για να δούμε τελικά τι ισχύει αυτό. Τώρα το Blue Zone λέει και για ανεμελιά, λέει και για ωραία γλέφια, λέει και έλλειψη άγχους. Νομίζω ότι αυτά δεν ισχύουν όσοι έχουν σχέση με την Ικαρία. Εγώ μπορώ να συγκρίνω και την Ικαρία και με τον άλλο που καταγωγή του πατέρα μου, την Ταγιάννα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της Ικαρίας είναι οι πιο σκληροί εργαζόμενοι άνθρωποι, αν συγκρίνω με την Ταγιάννα. Γιατί κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν απλά να στηριχθούν. Και άγχος. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είναι άγχος αν το παιδί σου αρρωστήσει και πάθει κάτι που θα το πας. Που δεν έχουν για κάποιο νοσοκομείο. Δεν είναι άγχος το παιδί που θα πάει στο σχολείο που δεν έχει συγκοινωνία ή που πρόβλημα το ρεύμα. Νομίζω ότι η έρευνα του Blue Zones δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε επιστημονικά. Νομίζω να θα εκτείνει, εγώ έτσι το σκοινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα για σχέση με την δημογραφική έρευνα. Αυτοί θα διαμετρήσανε πάνω σε αυτό το υπόπεδο που λέγεται Ικαρία, πόσο χρόνο είναι άνθρωποι. Δεν έχει κάτι καλό. Αν πάμε στο χωριό μου σε Βιέννα, τι πολύ ζούμε άνθρωποι. Κάθε φορά αν μελετήσουμε του κάτοικου, όλοι να έχουν 95 και πάνω. Θα πρέπει να λέμε να πούμε για του μπριζόλου. Δεν είναι κάτι, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω θα πρέπει να το δούμε σοβαρά κάποιο τέτοιο. Τώρα σε σχέση με τον δεύτερο μου. Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ τη λέξη και όλοι μου είχαν παράδειγμα. Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ τη λέξη ανάπτυξη από ανάπτυξη, αγεντήτε ανάπτυξη. Θα πρέπει να μπει ένα από του διορισμού σα σε αυτήν την ανάπτυξη τελικά, να δούμε τι είναι τελικά ανάπτυξη. Και τι είναι αυτή η δείκτες τόσο χρόνια που αφήνουν, το 3%, το 5%, το 5,5%, τώρα έχουμε ήδη σημείο 1%. Νομίζω ότι πρέπει να προσδιορίσουμε αυτήν την ανάπτυξη σαν καπιταλιστική ανάπτυξη. Ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη γύρω μα, αλλά ο κόσμο που εργάζεται, ο κόσμο που μουχθεί, ο κόσμο που παράγει, δεν έχει ανάπτυξη. Κάνει κάτι άλλο. Για παράδειγμα, το 2004 είχε η Ελλάδα νομίζω 4,5% ανάπτυξη. Είδε κανείς το μισθό του 4,5% αύξηση εκείνη την περίοδο, ή όλα αυτά τα χρόνια που είχαν ανάπτυξη. Από το 1990 είδε κανείς την αντίστοιχη ανάπτυξη στη τσέπη του, στους δρόμους, στα νοσοκομεία, δεν είχε ανάπτυξη. Αντιθέτως, αυτή η ανάπτυξη ήταν πολύ καπιταλιστική. Δηλαδή, φτιάχτηκε ένα κεφάλαιο, φτιάχτηκε κάποιες εγκαταστάσεις, που τα κέρδη από αυτές τις εγκαταστάσεις τα καρπάθηκαν λίγοι, τα κερδοφυσία του ήταν λίγοι. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω στα μετά τη Κόσκο. Φτιάχνω στο με τι κοινότητε. Αυτή η κοινότητα είναι η αφήνιση για τη
για αυτά τα επιπέδου της κόσμου. Θα πει στο τέλος που τώρα παραδώσαμε την πρωτοτήτα την 3, ήρθε ο Σαμαράς που είναι γενιάς μας. Το Δεκέμβρη θα πει μέσα από την ενστάση κάποιος παραδόσης του έργου, οπότε θα το προσθέσουμε αυτό το έργο στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Για μένα σε κατέρα συγγένα, όπως θα σας πει. Έχει ανάπτυξη τελικά και όφελος ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι από αυτό το έργο. Είναι ανάπτυξη, ναι, έγινε ένα έργο. Θα πει χαρακτηρίσταν με τα έργα, οπότε θα είναι αναπτυξιά έργο. Είδε καμία αύξηση, καμία πρόοδο ζωή του εργάτη ο Έλληνα από το έργο, καμία. Δεν πάμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε για μια επένδυση που την έκανε ένα και την καρπάνε τέλος. Σε σχέση με τον τετράωρο ή τετραήμερο βράδυ, που είπε ο νομιστής από το Πανεπιστήμιο του Βαγγελόνη, μπορούμε να έχουμε τετράωρο ή τετραήμερο, συγγνώμη, δεν είναι θυμάμαι. Συνδυώνει ένας κακοπληρωμένος εργάτης με έναν πολύ πλούσιο και καλοπληρωμένο και φτάρει αθλητικό. Έτσι δεν ήταν, με αυτό το αίτημα θα μπορούσαμε να ρίξουμε τον καπιταλισμό. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε να έχουμε καπιταλισμό χωρίς υπεραξία. Δηλαδή να δουλεύουμε στην πρόσφαση και να μας εκμεταλλεύονται, τα φυλάρια που έχουν αγοραστεί και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο ιδιοκτήτης του πλοίου, κάτι κανένα του δουλεύουν σε καράβια. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία γεμάτη υποθέσεις. Το κεφάλαιο είναι εργασία, το εργάτης και το αθλητικό, ο δάσκαλος που τώρα απολύεται και το κράτος, είναι γεμάτη υποθέσεις. Η ζωή του ενός είναι ο θάνατος του άλλου. Καταστρόφη για τον κύριο. Έτσι το βλέπω. Δεν μπορώ να δω ότι θα τον μπορώ ως εργάτης να πάω στην ημέρα όταν το αθλητικό μου πλουτίζει με δισεκατομμύρια, κυριολεκτικά δισεκατομμύρια και εγώ παίρνω 600 ευρώ το μήνα. Τα μέτρα που παίρνονται, άλλη παρατήρηση, τα μέτρα που παίρνονται νομίζω ότι δεν είναι βάση στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νομισμού. Δεν είναι βάση τέτοιο. Υπάρχει μια συνθήκη, μια σύμβαση που έχει παράψει η Ελλάδα και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που λέγεται σύμβαση συνθήκη του Μάστερ. Αυτή η συνθήκη τα ορίζει όλα. Από την πιστολή του μπορεί να την βρει. Ό,τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, τότε κατά γράμμα η συνθήκη του Μάστερ. Δεν χρειάζεται να για να περάσουμε τα μέτρα, τα ευκαιρία του χρέους. Το χρέος του κόμπου του ΣΥΡΙΑ, αυτό το φτιάξαμε. Αυτή είναι μεταξύ του Σιγάνου, είναι μάλλον που δώσουν σε εμά. Ο στρατηγικός στόχος του καπιταλισμού είναι να κερδίσει χρήμα και να επενδύσει την εξουσία του. Τώρα, τα βρήκε δύσκολα, πάει να κόψει από αυτά τα οποία είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι. Δεν είναι κάτι παράδοξο, κάτι πάρε καινούριο τη εποχή. Αν έκανε το κεφάλι και πίσω, πήγαινε στο εργαζόμενο να ζητήσει. Τώρα, σε σχέση με το διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, συμφωνώ, ναι, να γίνουν οι συνδυασμοί, να τα όλοι μαζί να τα διαχειριστούν. Με την ιδιωτική περιουσία θα κάνει όμως τη μεγάλη δημόσια περιουσία. Αυτό είναι, αυτό κράμα που θέλω να το γνωρίζω όλους. Ότι η δημόσια περιουσία, η διαχείριση της, ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ιδιωτική περιουσία, το μεγάλο κεφάλαιο, οι εκτάσεις ενώπιες που ανήκουν σε ιδιώτες, οι ιδιωτικοποιήσεις, αυτά δεν πρέπει να μας πραγματίζουμε περισσότερο. Εδώ, σαν να πίσω στο τότε, ότι δεν μας πραγματίζει ότι η ιδιωτική περιουσία, ότι κάποιοι στην Αθήνα μένουν σε ένα διαμέσου με 20 τετραγωνικά σε Παρτισιά, σε κάθε πόγια, και κάποιοι άλλοι μένουν σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα σε Κηφισιά και στην Νέα Μάχη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε άλλο. Και ότι υπάρχουν άδικοι χώροι εργοστάσια καταλημμένα, ή σπίτια που είναι εξοπλισμένα, και από την άλλη υπάρχουν χιλιάδες αυτοί στους δρόμους της Αθήνας και ασφάλιζε μεγάλες πόλεις. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Νικόλας για το αξιότιμο Μεσόγειο, είναι ορισμένοι σε μουσουλμανική και βόρεια Μεσόγειο, είπες. Σε ευρωπαϊκό νότο. Σε αυτό διαφωνώ. Η Ευρώπη και τα σύνορα, ο διαφορισμός είναι φυσικά από την οπτική γωνία που το βλέπει ο καθενός. Για μένα, ας πούμε, που είμαι εδώ πέρα και δεν έχω κανένα όφελος από καμία διένεξη ή οτιδήποτε, δεν μου χωρίζει κάτι με τον Σύριο εργάτη, με τον Ισραηλινό εργάτη, με τον Αιγύπτιο εργάτη, με τον Ελλανδό εργάτη, πριν σε βαϊδένες στην Ευρωπαϊκή, είναι έχω στις χώρες της ΠΙΚΣ, που λέμε. Εμένα με χωρίζει
άδυσος και νομίζω ότι προσπαθήκα σε αυτούς οι οποίοι είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι που κάνουν το ζήτημά τους και προμαλέπονται το πίνουν το αίμα από το καλαμάκι. Τώρα με το Μανταρά, ας πούμε το μάτι. Εντάξει, είχα μερικά λίξη και είχα σώσει από τα 45, θέλω να σώσουν κάποιους δεδομένους και ξεκινά και ο εμφύλητος. Προσωπικά εγώ δεν θα ήθελα να μιλάω. Θέλω να δω πώς θα δείχνω άλλα εργαλεία. Η έστω θα σας ανάγεις φορές το ενδιαφέρον για τους δικούς μας τους διανοούμενους να δούμε πώς θα σώσει, πώς θα έχει σωθεί ο ελληνικός λαός από τις Αμερικάνικες ναπάλ, από τις Βρετανικά, από τα Βρετανικά όπλα, από τις Βρετανικές σφαίρες, από τα Αμερικάνικο στρατό, πώς θα έχει σωθεί ο ελληνικός λαός από αυτούς οι οποίοι στην περίοδο της κατοχής ήταν στο Κάιρο εξασφαλισμένοι και είχαν φύγει για να μην τους πειράξει ο Γερμανός και ο Ιταλός. Και αυτοί οι οποίοι ήταν κυνηγημένοι στην Ελφίδα, ήταν πάλι κυνηγημένοι και στην κατοχή, δώσαν το αίμα τους, πολεμάγανε και βρήκαν το τέλος που ξέρετε το 1949, ούτε τους κάψανε ζωντανούς, τους βάλανε στα αφεντικά προσπάθματα, ούτε τους αναγκάσανε να φύγουν στις ασφαλιστικές χώρες για να σωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Από την Αλάσκα στη γη του Πυρός με το ποδήλατο και το άλλο ήταν να πάει τον 48ο παράλληλο της γης γύρω-γύρω, δηλαδή να ξεκινήσει από κάπου Σαν Φρανσίσκο, να φτάσει Νέα Υόρκη, να περάσει Αγγλία, μετά να περάσει Βέλγιο, να πάει Σιβηρία τέλος πάντων και να ξαναγυρίσει. Έτσι έκανε ο κύριος Μπιούτνερ το όνομά του. Μέχρι που ανακάλυψε τελείως τυχαία την έρευνα ενός Βέλγου δημογράφου και ενός Ιταλού γιατρού, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κάναν αυτές τις έρευνες για τη μακροζωία και ήταν οι πρώτοι οι οποίοι χαρακτήρισαν, μάλλον τραβήξαν γύρω από τους χάρτες, γύρω στο χάρτη μία μπλε γραμμή και ήταν όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες, στις οποίες παρατηρήσαν ότι υπήρχε ένας μεγαλύτερος δείκτης μακροζωίας. Για να καταλάβουμε τώρα την ακροζωία της Ικαρίας. Στατιστικά αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνάνε τα 90 και ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ήταν ξέρω 7-8% συνειδητοποίησαν ότι στην Ικαρία, στην Κώστα Ρίκα, σε μια κυσόνοσο, στη Σαρδινία και στην Οκινάουα, στην Οκινάουα, ναι. Συνειδητοποίησαν ότι εκεί πέρα αντί για 7-8% φτάνανε ένα ποσοστό 18-20% τέλος πάντων. Γιατί για αυτά τα ποσοστά μιλάμε για μακροζωία, δεν μιλάμε ότι όλοι πάνε με βίντεο. Και επίσης, άλλο ένα θέμα είναι ότι η όλη ιστορία, όταν την ανακάλυψε ο Μπιούτνερ, συνειδητοποίησε ότι εκεί πέρα υπάρχει χρυσάφι. Και άρχισε να καταρχάς κατοχύρισε το όνομα Blue Zones. Δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι οι οποίοι ξεκινήσαν την έρευνα του Blue Zone να αποκαλέσουν την έρευνα τους Blue Zone εάν δεν ρωτήσουν, αν δεν πάρουν την άδεια του Dan Huttner. Και η όλη η ιστορία του Dan Huttner ήταν να ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για το Blue Zone, να δώσει αυτή την τεράστια δημοσιότητα καλή ώρα με το άρθρο στο New York Times, για να μπορέσει ο ίδιος να δημιουργήσει το επιχειρηματικό του όνειρο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, το να δημιουργήσει ορισμένες κοινότητες στην Αμερική, Blue Zone κοινότητες, οι οποίες σου λέει έλα εδώ πέρα και εμείς σου μιλάμε μακροζωία. Και αυτό είναι η όλη ιστορία του Dan Huttner και αυτό είναι όλη η ιστορία πίσω από εκεί. Από την άλλη μεριά βέβαια, αυτό εμάς στην Ικαρία μας πέφτει σαν δίκοπο μαχαίρι, γιατί και μας βοηθάει να ανοίξουμε μια τεράστια συζήτηση γύρω από την Ικαρία και να πάρουμε μια τέτοια δημοσιότητα τζάμπα, δηλαδή είναι ένα δώρο απρόσμενο για την Ικαρία αυτό. Αλλά την άλλη μεριά είναι και ένα άλλο. Η άλλη μεριά της λεπίδας είναι ότι ξαφνικά εμείς δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε μια τέτοια δημοσιότητα σαν Ικαρία αυτή τη στιγμή. Οπότε όλη αυτή η ιστορία του Blue Zone πρέπει να είμαστε και εμείς οι Ικαριώτες λίγο επιφυλακτικοί. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας γιατρός Γάλλος εδώ πέρα, τον έχετε δει με τον Τεσεβό Ρωμάν. Τον έχετε δει τον Ρωμάν, είναι με ένα Τεσεβό γκρι που είναι πολύ καλό παιδάκι. Λοιπόν, αυτός πάει και κάνει πραγματική έρευνα. Πάει με τα στοιχεία που έχει μαζέψει από τον Βέλγο και με τη στοιχεία από τα οποία βρίσκει ο ίδιος. Και ψάχνει και βρίσκει όλους αυτούς που έχουν ξεπεράσει την 90, τους παίρνει συνεντεύξεις, μαθαίνει κτλ. Ο ίδιος μου έλεγε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους
λένε τι να την κάνω αυτή τη ζωή, υποφέρω. Δηλαδή είναι ένα θέμα η μακροζωή. Μακροζωία, ζώνει και καλά. Πάνω να δούμε οι οποίοι ζουν, οι οποίοι είναι ανάπηροι στο κρεβάτι του και είναι 99 χρονών και δεν τη θέλουν πλέον αυτή τη ζωή. Υποφέρουν οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι 99-100 χρονών και δεν τα έχουν. Δηλαδή δεν έχουν τα μυαλά του. Αν και εδώ που τα λέμε στην Ικαρία, το ποσοστό των ανθρώπων που τάβουν τα 300 στις τεράστιες αυτές γλυκείς είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι και στην Οκινάουα και σε όλα τα άλλα, και στη Σαρδινία και στην Κωνσταντίνα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων που ξεπερνάνε τα 90, γιατί πλούζω είναι αυτοί που ξεπερνάνε τα 90, εντάξει, είναι πάλι πολύ μικρό. Αν μην ξεχνάμε το τεράστιο ποσοστά καρκίνου τα οποία υπάρχουν στην Ικαρία και το οποίο δεν αναφέρονται πουθενά μέσα αυτές τις στατιστικές. Δηλαδή, θα ήταν καλύτερο και εμείς δηλαδή να πάρουμε μια κάποια απόσταση σε αυτό και ας μην παρενθουσιαζόμαστε με αυτό, γιατί στη τελευταία ανάλυση δεν είναι τίποτα άλλο από το επιχειρηματικό όνειρο του κυρίου Dan Buettner. Αυτό. Έχουν γίνει έρευνες για να πει κάποιος ότι είναι υπερμινόβιος ή η περιοχή αυτή από την Ιταλία. Να ονομαστεί ότι έχει προχωρήσει με την πάρα πολλά χρόνια η Ιταλία. Δεν πρέπει να είναι ατομικά ο καθένα να έχει μεγάλη ηλικία, αλλά είναι οικογένειες. Οικογένειες που το λιγότερο, τα δύο μέλη του έχουν πλησιάσει τα 90% χρόνια. Και για ανάπτυξη. Και από ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, έτσι όπως την παρουσίασε, είναι πλασματική. Δεν είναι ανάπτυξη. Ο ίδιος είπε ότι η ανάπτυξη αυτή ήταν δανεισμός. Άρα δεν μιλάμε για κανονική ανάπτυξη. Μιλάμε για κατεφημισμό ανάπτυξη. Η πραγματική ανάπτυξη κάπου εφάπτεται από ανάπτυξη. Δεν είναι τέλειος αντίθετα. Clarify sort of the politics of this. That it's funny when I came to Ikaria by all this coverage, I kept looking around thinking, like, look at all these young people of all different ages. It's really incredible. So clearly, I mean, I did have some sense, and I've gained much more, that this is a fantasy. It's a fantasy of a utopia about time. And that's why I think it's really, really important. And that's why I think it can nourish the struggle over time, length of time, and leisurely kind of passing of time in the United States. And in that way, there is solidarity in the struggle against privatization, which has actually come to all of us. Ότι έτσι την είδα και στην ουσία όμως από την άλλη αυτή η φαντασίωση θα μπορούσε να είναι επίσημη ως τέτοια στις μάχες οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή παγκόσμια και στην Νέα και στην Αμερική οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή η μάχη να είναι στην ουσία στην συστηνικοποίηση και στην πραγματική συμβολή. Είπα, πώς έκανα ο Χρήστος, έκανε την παρέμβαση, αλλά έφυγε από το δεύτερο. Α, αφού είσαι, εκεί είσαι, έλα, ωραία, λοιπόν, σε αυτό ήθελα να πω. Λες καπιταλιστική ανάπτυξη, συμφωνώ πολύ με καπιταλιστικά. Τα προβλήματά τους είναι ακριβώς επειδή πιαστήκανε σε αυτή την παγίδα ότι ο αυτοσκοπός της έγινε η διαρκής μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτό είναι και στις σοσιαλιστικές χώρες και σημαίνει και σήμερα στην Εθνική Αμερική που έχουμε πολύ προοδευτικά καθεστώτα, αλλά τα οποία δεν μπορούν να ξεκινούν από αυτή την παγίδα γιατί μέχρι να προσφέρουν άλλο όραμα. Εκλεχθήκανε στη βάση άλλο όραμα. Το παράδειγμα στο Εκουαδόρ, εκλεχθήκαν από ένα άλλο όραμα που θα τον κόσμο και λέει δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε εξορίξεις για παράδειγμα, θέλουμε κάτι άλλο. Εκλεχθήκανε με αυτή την υπόσχεση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε με εξορίξεις και αντί τώρα να τσακώνονται οι Ιταλιανοί με τις εταιρείες, τσακώνονται οι Ιταλιανοί με τον Κορέα. Πολύ καλύτερο φυσικά από την εφηλεύθερη που ήταν πριν από αυτό. Αυτό θέλω να πω είναι το πρόβλημα, πάντα θα υπάρχει. Γιατί και σήμερα, ή δεν ξέρω ποια αριστερή κυβέρνηση να βγει στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάνει κάτι με τις κουριές. Αν πάει και βγάλει πίσω βάλει τις κουριές, εντάξει, θα είναι λίγο καλύτερα αριστερή το πριν θα πάει, δεν θα πάει στην Καναδά, θα μείνει στην Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα θα είναι το ίδιο. Και εκεί λέω ότι είναι ευθύνη της αριστεράς, είναι ευθύνη των προοδευτικών να βγάλουν ένα άλλο όραμα. Το οποίο δεν είναι ότι συνέχεια μεγαλώνει την οικονομία, καταναλώνουμε όλο και περισσότερο, έστω και πιο ισόρροπα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν το υποβαθμίζω.
προς Θεού δεν το υποβαθμίζει της ανάπτυξης, όπως έχει διαμορφωθεί οικονομικά. Γι' αυτό εγώ λέω, ας ξεφύγουμε από αυτή την έννοια της ανάπτυξης και βγάλουμε μια άλλη έννοια. Για παράδειγμα, ευημερία. Για παράδειγμα, να ζούμε καλά. Για παράδειγμα, ισότητα. Για παράδειγμα. Είχα άλλη μια μου ξέφυγε. Υπάρχουν άλλες λέξεις τις οποίες μπορούμε να πούμε. Ναι, άνθηση για παράδειγμα. Οι τέχνες δεν αναπτύσσονται. Ο ζωγράφος του 1960 δεν είναι καλύτερος από τον ζωγράφο του 1800. Είναι διαφορετικές μορφές τέχνης, όμορφες. Άνθηση της τέχνης. Καινούργια πράγματα. Καινούργιες ιδέες. Δημιουργικότητα. Αλλά όχι όλο παράδειγμα. Το νόημα δεν είναι να έχουμε μόνο περισσότερους πίνακες ζωγραφισμένους. Το νόημα να έχουμε διαφορετικούς ζωγράφους να εκφράζουν εαυτό τους. Δυνατότητες έκφρασης. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνει η οικονομία συνέχεια και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ούτε η καπιταλιστική ούτε η σοσιαλιστική. Αν ποτέ δεν καταφέρει να με οικονομία ή η οικοσοσιαλιστική, δεν χρειάζεται να αναπτύσσεται. Χρειάζεται να βρει άλλες διόδους. Και βιασμού της φύσης και των φυσικών πόρων και του εργατικού δυναμικού. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ξέρουμε. Αν υπάρχει αρμοστή ανάπτυξη, εγώ δεν έχω δει, αλλά θα ήθελα να την ακούσω ποια είναι. Και αν μου πείτε, δεν ξέρω, η Σουηδία ή κάποια σοσιαλδημοκρατική χώρα, φυσικά και αυτές έχουν αναπτυχθεί και έχουν πολύ καλύτερα κράτη πρόνοιας. Και λοιπά, αλλά και τα λέγοντα σαν αμερικανικό κόσμο. Δεν το έχουμε κάνει τζάμπα. Από πού φέρνει η Σουηδία τα υλικά τη, πού στέλνει τα σκουπίδια τη, πού στέλνει τα ξαναδεμένα κινητά τη, πού πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Για το θέμα τη Ικαρία, θέλω να πω και εγώ το ίδιο. Το χρησιμοποιήσατε πολύ. Ω δείτε τι ενδιαφέρον ότι ένα τρόπο ζωή, ο οποίο θεωρείται από τον περισσότερο κόσμο οπισθοδρομικό, τώρα πλέον μα παρουσιάζεται ω το μέλλον. Τώρα, αν αυτό συμβαδίζει με τα στατιστικά στοιχεία της Ικαρίας, είμαι σίγουρος στη ζωή, δεν είναι πολύ πιο δύσκολο και αυτά. Αλλά αυτό από το οποίο αντλεί είναι πραγματικό, δεν μπορούμε να το υποβαθμίσουμε. Ότι είναι πολύ δύσκολη η ζωή στην Ικαρία, ότι υπάρχουν χίλια προβλήματα, φυσικά είναι αλήθεια. Αλλά ότι έχετε κάτι ιδιαίτερο, πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι, ότι οι ίδιοι το λέτε. Όποιον ρωτάω, αυτό μου λέει. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην Ικαρία. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι αυτό το ιδιαίτερο είναι ωραίο, αλλά πρέπει να είστε ευχαριστημένοι για να ζείτε έτσι και καλά. Φυσικά δεν είναι αυτό το νέο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το ιδιαίτερο πλέον τώρα θεωρείται από τον υπόλοιπο κόσμο ότι αυτό είναι το ιδανικό και για μας. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει, τι σημαίνει αυτό, αυτό ήταν το μόνο θέμα. Προς Θεού δεν είναι κανείς εδώ αφελής να πει ότι είναι καλά στην Ιταλία, γιατί εδώ ο κόσμος ζει πολύ. Και φυσικά αυτός που το έκανε τώρα για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, δεν υπάρχει καμία ευκαιρία. Εφόσον λέει γίνει τη φάτου έρευνα, αυτό δεν είναι δύναμη, δεν είναι ότι μας αφουγιάζουμε από την έρευνα. Απλά θεωρώ ότι άμα δεν τελειώσει αυτή που οργανώνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Πριν το θέση ότι δεν ασχολούμαστε με τον κόσμο, ο οποίο και ο κόσμο του Ιδρύματο υπήρξε. Δεν έπεσε, δεν έπεσε. 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 Παραδείγματι, πώς θα ζούμε κάτω από αυτή τη στιγμή, μπορούμε να βάλουμε όλοι μαζί σε ένα πόλεμο που θα αρχίσει να μα διεξάγεται, χρειαζόμαστε τον καθένα, πώς χρειαζόμαστε τα φαντασιακά. Και τα φαντασιακά τα οποία προκύπτουν από αυτή την ιστορία του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Και ακριβώς γι' αυτό λόγο θεωρώ ότι καλό θα είναι στην κυβέρνηση, την οποία γίνεται, ας πούμε. Να μπορούμε να δούμε αυτό που σας πούμε να λέμε ότι δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλή επανάσταση σαν φαντασιακό. Έχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, αποτελεσματικότητα στο πόσο ο κόσμος φαντάζεται την επόμενη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι του παίρνει κανείς, ας πούμε, θεωρείς την καρία του περνάνε μέρος. Είναι άλλο πράγμα ο τρόπος το οποίο χρησιμοποιείται εργαλειακά φαντασιακό, έτσι, από εμάς, και ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, ο τρόπος το οποίο μπορεί κανείς πραγματικά να στήσει από πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να πω τόση ώρα, ότι υπάρχουν να δούμε σιγά πολύ απλοί τρόποι να εξηγήσουμε την κοινωνία τη σημερινή και είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, το έχει πλούσιο και το συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Αυτό είναι το δεύτερο, ας πούμε, νομίζω ότι είναι στο σεμινάριο που είναι σημαντικό. Εγώ το δεύτερο είναι πώς θα κάνουμε τις ελίτ, αφού σου μάχη την περνάμε με την εξουσία πιο τροπή. Δηλαδή, όλη η κουβέντα σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν πώς θα γίνει αυτή η εξουσία πιο τροπή. Υπάρχουν οι κλασικοί τρόποι, ας πούμε, οι οποίοι είναι διαβασμένοι, τους έχουμε διαβάσει από σώμα κόμματα κλπ. Υπάρχουν οι τρόποι που δεν έχουν απομελητηθεί. Θεωρούμε ότι τα φαντασιακά είναι ένας τρόπος, μια βοήθεια σε αυτό που έχει σημαίνει, τους αγώνες ότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή και κάτι δεν προβάζει κανέναν αγώνα που έτσι γίνεται. Δηλαδή, δεν πρέπει αναγκαστικά να πει το ένα μέρος πάνω, δεν είναι ένας αγώνας που είναι αλληπάραχος. Ακόμα, δεν το λέγεις, να λέγεις,
του πνευματικού του άλλου. Και το τρίτο κομμάτι που ήθελα να σημειώσω σε αυτή την κουβέντα είναι ότι σε αυτή την συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα, νομίζουμε ότι έχουμε ήδη περάσει σε μια ανάγκη να κρίνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, και το μεταλλό σα χωρισμό πιο πολύ παραπέμπει, α πούμε, στη λογική του Καστοριάδη, που ήταν ο πρώτο, ο οποίο κριτήκαρε ακόμα και την οικονομία την ίδια. Δηλαδή, ο πρώτο ο οποίο έκανε κριτική στο σταλινικό καθεστώ. Τη ζωική ενεργοποίηση, αυτά που κανεί δεν μπορούσε να πει, στην αριστερά του κανεί δεν μπορούσε να μιλήσει, έτσι ότι στην ζωική σου είναι κλίματα. Ο Καστοριάδη τότε και σαν να απάντησε αυτό, δεν ήταν μια παράθεση κλιμάκων, όπω θα πει κανεί. Έτσι έβαλε για παράδειγμα μια άλλη αντίληψη για την κοινωνία, η οποία βασίζεται όχι μόνο στην ταξική πάλι, αλλά και στην αντίληψη του καθένα από εμά να φαντάζεται μια ζωή. Και όχι μόνο να κάνει να παλεύει για το γεγονό ότι φυσικά είναι πρόβλημα. Έτσι, αυτά είναι η ιστορία.